Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΛΜΕ πήρε απόφαση και στηρίζει απερίφραστα τη σημερινή κινητοποίηση. Καταδικάζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον υπεριαλιστικό πόλεμο, την εμπλοκή της χώρας μας που η κυβέρνηση όπως και προηγούμενες έχουν αποφασίσει να γίνει ένας μεγάλος διάδρομος των ατοικών δυνάμεων αλλά και να στέλνουμε και εξοπλισμό. Το μυαλό μας βρίσκεται κυρίως στους χιλιάδες μαθητές στην Ουκρανία που αντί να είναι στα σχολεία τους, είναι στα καραβάνια προσφύγων, είναι στα υπόγεια, ανησυχούν κάθε μέρα για το αν θα έχουν νερό, φαγητό, αν θα επιβιώσουν. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας ως εκπαιδευτικοί στους πρώτους πρόσφυγες από την Ουκρανία που έχουν έρθει στα σχολεία της Αθήνας, όπως κάναμε με τα παιδιά από τη Συρία, από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, από την Παλαιστίνη, από την Αφρική, από όλο τον κόσμο όπου ο υπερευνησμός βομβαρδίζει, καταδυναστεύει. Υποσχόμαστε ότι μέσα στις τάξεις πρέπει να εξηγήσουμε στους μαθητές μας μια πολύ απλή αλήθεια, που πολλές φορές όμως γίνεται δύσκολη λόγω της προπαγάνδας των μέσων ενημέρωσης, ακόμα και της προπαγάνδας μέσα από τα σχολικά βιβλία. Σε κάθε πόλεμο υπεριαλιστικό υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Ηττημένοι είναι οι λαοί όλων των χωρών, είτε που εμπλέκονται άμεσα είτε έμεσα μέσα από τις επιπτώσεις όπως η ακρίβεια που ζούμε. Κερδισμένες είναι οι τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Κερδισμένοι είναι οι Έλληνες εφοπλιστές που έτρεξαν από την πρώτη μέρα να φτιάξουν καράβια για να φέρουν υγροποιημένο αέριο στη χώρα μας. Όταν αυτοί μετράνε δολάρια, ευρώ, ρούβλια, οι λαοί του κόσμου μετράνε νεκρούς, τραυματίες, εξαφλίωση, φτώχεια, μετανάστευση. Όταν λοιπόν μας λένε διάφοροι καλλιθελητές, δημοσιολόγοι, διάφοροι που κολλήσανε 5 ένσημα στα νιάτα τους στο κίνημα και νομίζουν στα 70 έχουν το ακαταλόγιστο, ναι, εμείς διαλέγουμε πλευρά. Είμαστε με τους λαούς και όχι με τους υπεριαλιστές. Σας ευχαριστούμε πολύ.